Πόδρη επίθεση με πυράβλους κεντρών σε εξαπέλισαν οι Ρώσοι στο Χάρκοβο κατά την οποία ισοπεδώθηκαν οι σχολίτε θωρακισμένων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπου σύμφωνα με ρωσικέ πηγέ διέμεναν Ατοικοί εκπαιδευτέ και είχαν μεταφερθεί δυτικά άρματα μάχη. Επλήγησαν και άλλε μεγάλε αποθήκε οπλισμού. Μάλιστα, όπω αποκαλύπτει βίντεο που δημοσίευσαν Ουκρανοί στρατιωτικοί, σε αυτέ τις αποθήκες υπήρχαν πυροβόλα και μεγάλες ποσότητες βλημάτων των 155 χιλιοστών. Η σχολή των τεθωρακισμένων στην Οδόπολη, Ταύσκη 192 στο Χάρκοβο, δέχτηκε επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυτικά άρματα μάχης με ανατοϊκούς εκπαιδευτές μεταφέρθηκαν εκεί πρόσφατα, με το Εν συνεχεία ανέφερε πως δύο πυραυλικά χτυπήματα έγιναν στην περιοχή Σλομπότσκι. Επιπλέον επλήγηκε και υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να διακοπεί ηλεκτροδότηση σε μεγάλα τμήματα της πόλης. Εκτιμάται πως τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν στη ρωσική επίθεση 20 συντρόνους γεραν από τα οποία οι Ουκρανοί λένε ότι κατέριψαν τα 11, αλλά οι κάτοικοι της πόλης λένε ότι δεν κατέριψαν κανένα.